Σοβαρότατε καταγγελίε για εκφοβισμό μοφιλόφιλων ατόμων και πρακτικέ που παραπέμπουν σε άλλε εποχές, τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Νομικών κατά τη συζήτηση πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ για ποινικοποίηση των θεραπείων μεταστροφή σε βάρο των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Σύμφωνα με τον Αντώνη Παπαγεωργίου, μέλο των ΛΟΑΤΚΙ, οι ερει στέλνουν ομόφυλα ζευγάρια ακόμα και για εξορκισμό, ενώ γονεί ζητούν από τα παιδιά του να αλλάξουν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ακούστηκαν επίση καταγγελίε που αναφέρουν ότι οι ερει οδηγούν τα συγκεκριμένα άτομα σε εναλλακτικού θεραπευτέ για ορμονοθεραπείε και άλλου είδου ψευδοθεραπείε. Ε, γονεί οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά του σε ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ζητώντα να του αλλάξουν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φίλου τρομερέ καταγγελίε οι οποίε πρέπει να εξεταστούν. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τον μεσαίωνα στην Κύπρο. Οι ψευδοθεραπείε μεταστροφή αποτελούν μια ε, βάναυση, απάνθρωπη μεσαιωνική πρακτική, στην οποία υπόκεινται ΛΟΑΤΙ άτομα με στόχο υποτίθεται να μεταβληθεί ή να εξαλειφθεί η σεξουαλική του ταυτότητα ή ταυτότητα ταυτό, φύλου. Ταυτό, ταυτό, ταυτό. Μέσα από την πρότασή νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, προβλέπονται ποινέ μέχρι και δύο έτη φυλάκιση για όσου εφαρμόζουν η ψευδοθεραπεία και ποινέ μέχρι και τρία έτη φυλάκιση όταν εφαρμόζεται σε ανήλικα πρόσωπα ή άτομα που είναι σε ευάλωτη θέση λόγω ψυχική υγεία. Μέσα ναι, αυξήσει στι τιμέ των κρεάτων αναμένεται να επιβληθούν από την